Κανακούδη. Μαρσελάο. Φεύγει ο Φιλωμένο, δεν είναι offside ο Φιλωμένο, περνάει και από τον Σιπάκη. Υπάρχει βεβαίως πέναλτι και λογικά κόκκινη κάρτα, γιατί είναι σε προφανή θέση για γκολ ο Σιπάκης, τον ματιάσαμε. Έχει βγάλει ο κύριος Μαζαράκος, να τη δούμε τη φάση. Την εξέλιξή της, άφησε ο βοηθός, περνάει. Να τον βρίσκει και ο Σιπάκης, εδώ θα φανεί ακόμα περισσότερο. Βεβαίως, τον βρίσκει και γλιστράει πάνω στον αγωνιστικό χώρο. Τον βρίσκει ο κύριος Μαζαράκος. Τελεί ο Μαρσελάο, αποκρούει ο Καρατζοβαλής. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον Αστέρα. Η μπάλα πήγε πάνω του, δεν ήταν σε γωνία, ήταν κακή εκτέλεση από τον Βραζιλιάνο, αλλά και ο Καρατζοβαλής κατάφερε εδώ πέφτοντας να τον σταματήσει. Τελάω, Φιτανίδης, εδώ θα χρειαστεί πολύ περισσότερη δουλειά και από τον Κανακούδη να ανέβει. Καούνος, τον Καρντόσο, Φλάβιο, έχει χώρο Φλάβιο, η σέντρα του καλή. Ο Εστέβες δεν γύρισε προς το τέρμα, σούτα από τον Παστία, γκολ για τον Αστέρα. 1-0 αυτή τη φορά, ήταν αδύνατο βεβαίως ο Καρατζοβαλής να κάνει κάτι. Ο Μπαστία που σημείωσε το χρυσό γκολ. Ας δείτε τον Καρατζοβαλή, είδε την κίνηση του Μπαστία. Προτίμησε να του γυρίσει και αυτός απευθείας στο σουτ. Ανοίγει το σκορ. Εδώ ξανά η ωραία σέντρα από τον Φλάβιο. Δεν την προσπάθεια. Πριν πέσει η μπάλα. Αμέσως στο σουτ είναι αδύνατο. Εκεί που πάει η μπάλα είναι αδύνατο για οποιοδήποτε τερματοφύλακα να απομακρύνει. Ανοίγει το σκορ λοιπόν ο Αστέρας. 1-0. Με τον Μπάστια πάμε να πάρουμε αντιδράσεις από τους δύο πάγκους. Το παιχνίδι πάντα στο 1-0. Πιέζει ο Αστέρας αυτό το διάστημα. Έχει βγάλει και άλλον από τη μεσαία γραμμή. Μαρσελάο τώρα προσπαθεί να περάσει από τον Νάτσο Γκαρσία. Θα γίνει και το 1-2. Φλάβιο σηκώνει την μπάλα. Έχει βγει ο Καρατζοβαλής. Έρχεται το δεύτερο γκολ. Ζητούν offside. Να δούμε τώρα αν είναι offside εκεί ο παίκτης του Αστέρα, διότι είναι εκτός θέσης ο τερματοφύλακας. Αν τη δούμε την φάση, είναι εξαιρετική πάντως όλη η ενέργεια από τον Φιλωμένο που βγάζει τον Φλάβιο. Πάμε εδώ καταρχήν. Εδώ καλύπτεται τον Φλάβιο. Καλύπτεται και την ώρα εδώ θα δούμε τώρα που βγάζει την παλιά. Σκάβει ωραία την μπάλα. Σκάβει. Εδώ, όχι, καλύπτεται. Όχι, έρχονται καλύπτεται. Και οι δύο. Έρχονται και οι δύο, είναι και ο Μαρσελάο. Ενώ εδώ ξανά τον γκολ, να δούμε, ο Μαρσελάο. Τώρα έχει βρει και ο Μαρσελάο. Αν έχει βρει την μπάλα ο Μαρσελάο και έχει βρει και στον Καούνο. Νομίζω ότι είχε δίκιο, Μιχάλη, στην αρχή. Έχει βρει στο τελευταίο στο κεφάλι του Καούνου. Όχι, αλλά τώρα εδώ τώρα αν δεν έχει βρει ο Μαρσελάο. Τώρα έχει περάσει ή δεν έχει περάσει. Αμόντε. Ξανά. Με ακρίβεια η μπάλα στον Τζαϊρή. Σέντρα του μπαίνει στη φάση ο Φιλωμένο. Καούνο. Τρίτο γκολ για τον Αστέρα με την γρήγορη αυτή αντεπίθεση, καθώς δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα η άμυνα του Άρη. Ο Καόνος πετυχαίνει ένα ακόμη τέρμα. Ο Μπίκιο Ζαϊρή, από εκείνη τη στιγμή ο Αστέρας κάνει ό,τι θέλει από την αριστερή του πλευρά. Σέντρα του με το εξωτερικό ήταν του Ζαϊρή. Ο Καόνος... Μόνο οι πολύ καλοί παίχτες κάνουν με το εξωτερικό τέτοιες μεταβάσεις. Πολύ ωραία σέντρα, μπήκε στη φάση εκεί και ο Φιλωμένο. Λύθρισαν η δική του Άρη. Ωραίο το τελείωμα από τον Καούνο. Η μπάλα έχει φτάσει τώρα στην άλλη πλευρά τα αθλήματα. Για να δούμε το Φιλωμένο. Όχι, θα τον προλάβει ο Κουλογέρης. Να δώσει τον Καρατζοβαλή. Καρντόσο. Καρντόσο, τρομερή είναι κίνηση από τον Καρντόσο. Πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα. Είναι το κερασάκι στην τούρτα, διότι είναι όλη η ενέργεια του Καρντόσο για το 4-0 και το τελείωμα θα το δείτε στην επανάληψη με το μυτάκι με το αριστερό πόδι. Αλλάζει πόδι, γίνεται να είναι πιο μεγάλη. Δείτε εδώ, ξανακερδίζει την μπάλα. Έχει ακόμα κουράγιο στα 94 λεπτά. Κυνηγάει όλη τη φάση. Περνάει και από τον Κουλοκαίρι που έχουν κουραστεί πάρα πολύ. Και δείτε το τελείωμα προλαβαίνει να τσιμπήσει με το αριστερό στη γωνία του Καρατζοβαλή. Δείγμα μεγάλη κλάση ποδοσφαιριστή. Το τελείωμα αυτό, ο γκολ με τον Καρντόσο 4-0. Σφραγίζει με ωραιότατο τρόπο. Κρασάκι στην πυρταγιά του.